και εμείς πρέπει κατά μέρος, όχι καθόλου, κατά μέρος να μιμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους όπου αφήσαν τον κόσμο και τα του κόσμου και πήγαν στην έρημο, η οποία έρημος είναι διδάσκαλος, το να προσκυνούν πάντοτε τον τρισπόστα των Θεών άμποτε. Για το ελληνικό του σήμερα Τυπλού, ο οποίος ονομάζεται Καλλιδόνιος και αγίασε, να μας αξιώσει ο έρωτας, γιατί λέει ο Θεός Διονύσιος και ο Αγίος Διονύσιος και ο Αγίος και ο Αγίος Ιερόθεος, όταν προφέρει το όνομα έρωτα, είναι ο Θεός. Άμποτε ο έρωτας όπου είναι ο Θεός, να μας αξιώσει ο έρωτας πάλι, να τον αγαπήσουμε και δι' αυτό να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε και τη ζωή μας και την ψυχή μας, διότι μας περιμένουν μεγάλα αγαθά, καθώς τα απόλαυσαν αυτοί που ακούσατε, να τα απολαύσουμε και εμείς αμήν. Εν τω τάδι είναι η απόλαυση. Είσαστε υποχρεωμένοι να κοινωνήσετε όλοι. Όλοι. Πλην αυτών που έχουν κανόνα από τους πνευματικούς τους. Σήμερα θα φάτε λάδι και θα νηστεύσετε αύριο και μεθαύριο και θα κοινωνήσετε την Τετάρτη στην απόδοση του Πάσχα. Την Τετάρτη θα φάτε ψάρι, όχι να γιομίσετε την κοιλιά σας, αλλά είναι δώρο της στρατευμένης Μητρός Ευεκκλησίας δια την απόδοση της εορτής του Αναστάτους Κυρίου Ιησού Χριστού. Εάν πάλι δεν μπορείτε να κοινωνήσετε που πρέπει να κοινωνήσετε Τετάρτη, Τετάρτο βράδυ, αν είμαι καλά, θα έχει εδώ πέρα αγρυπνία και να κοινωνήσετε τον αχράντα μυστήριο, διότι τι θα πει κοινωνία, ότι κοινωνείτε μετά του Θεού και είσαστε θεοί κατά χάρη. Αυτά σας τα λέμε εν ολίγης και κοιτάξτε να εργαστείτε και να μιμηθείτε τη μέλισσα, όπου η μέλισσα λέει ο σοφός Σολομών, τι λέγει, ότι αυτή την παλιόμυγα που είναι το μικρότερο ζώο την αγαπάνε, λέει, και οι βασιλείς και οι μεγιστάνοι και οι πλούσιοι, γιατί κάθε χριστιανός είναι μέλισσα και όπως η μέλισσα κρύπτει το μέλι μέσα στο κυβότιο, ούτε πως και κάθε χριστιανός πρέπει να κρύπτει την αρετή. Εγκυρίθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Η ψυχή το μία των Ελλήνων, δηλαδή όλων αυτών των πατέρων μας, η το μία ψυχή. Αναγινώσκομαι μαρτύρια αναρρύθμιτα, δηλαδή νέους, νέας, μητέρας, παιδιά, γέροντας, πατέρας, οι οποίοι επήγαιναν αγελιδών εις το μαρτύριο κηρύττοντες Ιησού Χριστόν εσταυρωμένον. Ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτός ο Αγιώτατος, του λέγει ο πατήρ του ο Κώνστας, όταν γείτονται στα Βρετανικά γη σου, δηλαδή στην Αγγλία. Παιδί μ' άκουσε εδώ, ο Θεός σε προώρησε δια να γίνεις βασιλεύς οικουμενικός. Πρόσεξε να προστατεύσεις τους χριστιανούς, διότι αυτοί είναι όχι δικαίοι αλλά δικαιότατοι. Και εάν εσύ πιστέψεις στον Χριστό ότι είναι Θεός και τους προστατεύσεις αυτούς, γνώριζε ότι θα υποτάξεις άπεσα την οικουμένη. Ο Διοκτυανός ήθελε να τον αποκτήνει όταν ήταν στην Νικομήδια, αλλά ο Πανάγαθος Θεός τον εφύλαξε και πήγε στον πατέρα του. Ενωμένος υπέταξε τα πάντα. Έως πότε όμως είπε ενωμένος και ως πότε ήσαν ενωμένοι όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί οι οποίοι ομιλούν την ελληνική γλώσσα? Μέχρι το 318. Το 315, χριστιανοί μου, ήταν ένας παπάς που? Ήταν ένας παπάς στην Αλεξάνδρεια, ο οποίος ονομάζεται ο Άριος. Εκείνος ήταν πάρα πολύ εγγράμματος, πάρα πολύ επιστήμων. Εγνώριζε τα επιστήμας, όπου τα συγγράμματά του, αν υπήρχαν, δεν υπήρχαν σοφότερα συγγράμματα από τη στήρα της σοφίας, δηλαδή από του κόσμου. Αυτός εκείρηται ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι πεπερασμένο νόν. Τι θα πει πεπερασμένο νόν? Κτίσμα του Θεού. Ότι δεν είναι Θεός, ότι είναι κτίσμα του. Ο τότε όπου τον εχειροτώνησε ο Άγιος Πέτρος, τον περιορίζει, του σταματά την ιεροσύνη,
Αυτόν τα ταύτα ήρθε ο Άγιος Αχιλλάς. Τον έπεισε και αφού τον έπεισε ήρθε πάλι να λέγει αυτά τα βλάσιμα εναντίον του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Διαιρεί τον λαό. Διαιρεί τους βασιλείς. Διαιρεί τα πάντα ο αλητήριος με την διδάσκαλία του. Ο Θείος Κωνσταντίνος, βλέπουν ότι με την διαίρεση δεν πράττει τίποτε, τι κάνει, καλή σύνοδο, εις την οποία συναθρήσαν 318 πατέρες, οι οποίοι είχαν τα στίγματα του Χριστού. Και τι θέλει να πει τα στίγματα, άλλος δεν είχε μύτη, άλλος δεν είχε χέρια, άλλος δεν είχε αυτιά. Και γιατί, διότι οι ειδωλολάτρε τους τα είπαν αφαιρέσει. Συναθρίστησαν εκεί στην Νίκαια συναθριστέντες, όχι μία ημέρα και δύο, αλλά ολόκληρα χρόνια. Εσυζητήθη το τριαδικό του Θεού. Απεφάσισαν απεφάσισαν να κηρύττει η αλήθεια ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ο ομοούσιος το Θεό και Πατρί, είναι ο Λόγος του Πατρός, και όπου αν ακούστε ότι ο Λόγος ή Άγγελος κλπ. Είναι αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπου όπως θέλει και η θέλησε φανερώνεται εις τα κτισματά του, δηλαδή εις τους ανθρώπους. Λέγει ένα διδάσκαλος εδώ ότι εμαζευτήκανε 318 θεοφόροι πατέρες. Και τι λέει παρακάτω, 318 συγγενείς είχε ο Αβραάμ μαζί του όταν ήθελε να πάρει τα χωράφια τα οποία επήρε ο Λότ διαιρετής από αυτόν. Δηλαδή ο Λότ ήθελε να χωρίσει από τον θείο του τον Αβραάμ. Χωριζόμενος όλοι οι εντόπιοι του έστησαν πόλεμον. Ο θείος του τον αφήκε ελεύθερο, αλλά αυτοί βλέποντας ότι το μονότατος το έστησαν πόλεμο. Ενώνεται τι, ο Αβραάμ με όλους τους συγγενείς και μας δόξαν 318. Και τι συμβολίζει αυτό, αυτό είναι το σύμβολο ότι τότε επολέμουν τον Λότ οι εχθροί και ο Αβραάμ εμάρξε τους συγγενείς 318 εις τύπων, ότι όπως οι τότε επολέμουν τον Λότ, ούτω πως ο Άριος επολέμαγε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το υποβίβαζε από Θεό, το έκανε κτίσμα του Θεού. Και επάταξε, δηλαδή, επάταξε τους εχθρούς, τι, τους εχθρούς του Λότ. Ούτω πως, και οι 318 θεοφόροι πατέρες επάταξαν τους εχθρούς, τίνος του Υιού και Λόγου του Θεού. Όχι με μαχαίρια, όχι με ξύλα, αλλά με λόγον. Διότι όπου είναι ο λόγος, εκεί αναλύεται και διαλύεται κάθε ζήτημα και συζητούμενον αυτό το ζήτημα είναι δεκτόν παρά της λογικής, οι οποίοι έχουν υψηλό νου και θεολογικό, δέχονται τη λύση και αφού δεχθώς είναι λύση, τη λύση κηρύσσουν την αλήθεια δια της λύσεως του εκάστου ζητήματος. Εφόσον λοιπόν είναι το και ζήτημα αυτό, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Θεός και καταδέχθηκε και έγινε άνθρωπος, έπρεπε να συγκροτηθεί σύνοδος, η οποία εκεγέντο, αλλά όμως μέσα στη σύνοδο ήταν κάποιος γραμματισμένος. Ο γραμματισμένος έκλεισε όλα τα στόματα χριστιανοί μου, των πατέρων, όλα τα στόματα έκλεισε τον Αγίον Πατέρων, μόνο τριών ή τεσσάρων δεν έκλεισε τα στόματα και ποιήσαν αυτοί του Αγίου Νικολάου το στόμα, του Αγίου Σπίδωνος, του Αγίου Αχιλλίου και του Αγίου Οικουμενίου, όπου ήταν ο Επίσκοπος Τρίκης και Σταγών, ο Άγιος Αχίλλιος Λαρίσης, ο Άγιος Σπίδων Τριμηθούντος Κύπρου και ο Άγιος Νικόλαος Μύρων της Λυκίας. Βλέπω ο Θείος Πατήρ Θείος Σπυρίδων, καθώς λέγει ο Σοκράτης ο Σχολαστικός, αν και το Αριανό, δηλαδή η εφρόνητα του Αρίου,
ως ιστορικός και ως γραμματισμένος δηλαδή δικηγόρος έπρεπε να γράψει την αλήθεια και ενδυσυζητήσει λέγει ο Σωκράτης ο Σωκρατικός όπου έγινε μέσα από αυτούς άπαντες γεγόνας οι εμπρότυποι δηλαδή έκλεισαν το στόμα των όλοι εις τον μέσο σηκώνεται ένας γυραιός απλούς άνθρωπος κατά κόσμον απέραντος και λέγει εις τον γραμματισμένο παιδί μου, να το μεταφράσουμε τώρα απλά, παιδί μου, καλά τα λες, αλλά δεν είναι έτσι καθώς τα λες. Όλοι οι επιστήμονες, οι γραμματισμένοι του έκαναν αίμα να καθίσει. Αυτός όμως θελγόμενος, δηλαδή είχε μέσα του αγάπη και φλεγόμενος από την αγάπη την οποία είχε εις την Αγία Τριάδα, του λέγει, κοίταξε εδώ παιδί μου, δεν έπρεπε εγώ να κάνω αυτό που κάνω, αλλά δια να σου δείξω να καταλάβεις ότι τα γράμματα τα οποία έμαθες είναι ο δοτήρ αυτός όπου εσύ δεν τον δέχεσαι για διαϊόν και λόγω του Θεού. Κοίταξε εδώ, κοιτάζει ο φιλόσοφος και τι, βλέπει τον γυραιό να κρατάει ένα κεραμίδι στα χέρια του. Κρατώντας το κεραμίδι του λέγει, καλά καλά άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου. Ανοίγοντας τα μάτια της ψυχής σου ο φιλόσοφος λέγει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιβέντος και το μεγχώμα έμεινε στα χέρια του, το νερό έπεσε κάτω και η φωτιά ανέβηκε πάνω. Τότε αυτός αισιώπησε, τότε δέχθηκε το δυσυπόσα του Θεού και κατάλαβε ότι είναι επεπλανημένος και όλοι λοιπόν ο Θεόγνης, ο Νικομηδίας Ευσέβιος και άλλοι πολλοί όπου ήσαν ομοφρονές του τον επαρακάλουν να μείνει εις αυτά που είπε, αλλά αυτός ο φιλόσοφος ο γραμματισμένος τους είπε, καθώς είναι εν μέρη γραμμένα εις τα πρακτικά της πρώτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, γιατί όλα τα πρακτικά ο Ευσέβιος ο Παμφίλου επειδή το ομοφρονάς του τα έκαψε και σώθησαν μερικά από έναν όπου λέγεται σωζόμενος, από έναν άλλον που λέγεται Σωκράτης ο σχολαστικός και προπάντων από έναν που λέγεται Παύλος πρεσβύτερος, ο οποίος αυτός έγραψε μερικά τα οποία σώζονται και κανείς θαυμάζει τη φιλοσοφία και το ύψος των θαμάτων τα οποία ο Πανάγαθος Θεός τα έδωσε όταν ήσαν ενωμένοι. Και τι θαύματα? Θαύματα υπερφυσικά τα οποία τα είπαμε και πέρσι και πρόπαση και φέτος τα αφήνουμε για να μην γίνουμε βαρετοί και που δια τα οποία θα λέγουμε και θα επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο. Αλλά όμως η Αγία Εκκλησία τα έχει κανονίσει να διαβάζονται μόνο και μόνο δια δόξαν οι δικοί μας και στήριξη να είμαστε στηριγμένοι εις την Ορθόδοξο πίστη η οποία εχαράχτηκε από τους 318 θεοφόρους πατέρας, δηλαδή υπογράφηκε, αυτό θα επιχαράχτηκε από τους 318 θεοφόρους πατέρας. Υποδεικνύει αυτή η σύνοδος εις τους μεταδάφτα διδασκάλους, εις τους μεταδάφτα κατηχητάς. Το δεύτερο μέρος το αφήνουμε γιατί το όσο μπορούμε να μιλούμε εις ένα μέρος εκεί κοντά στον Άγιον Ιωάννη του Βλαγιώτη και ερχόμεθα μόνο εις τους δασκάλους. Οι διδάσκαλοι αυτή είναι η σωτηρία των νέων ή η απώλεια. Εάν οι διδάσκαλοι είναι ευσεβείς αμέσως και τους μαθητάς θα τους κάνουν ευσεβεστάτους. Εάν οι διδάσκαλοι είναι ασεβείς θα τους κάνουν τους μαθητάς των ασεβεστάτους. Εδώ είναι ένας θεολόγος ο οποίος επενείται από όλους, ο οποίος εκθιάζεται από όλους, ο οποίος λέγεται και λέγουν
ότι δεν υπάρχει σαν και αυτόν τον θεολόγο να άλλο